Την 1η Ιουνίου αναμένεται το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, όμως κατά την σύσκεψη που έγινε την Τρίτη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την προετοιμασία της άρσης των περιοριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά εστιατόρια, μπαρ και καφέ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν τελικά μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή στις 25 Μαΐου. Το Μαξίμου δεν έχει δώσει το πράσινο φως, όμως παρότι εξετάζεται προφανώς αυτό το σενάριο, καθώς προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να έχουν εξελιχθεί όλα ομαλά και φυσικά να δώσουν την έγκρισή τους και οι ειδικοί επιστήμονες. Το σχέδιο, άλλωστε, που αναμένεται να ανακοινωθεί σε μία εβδομάδα, θα περάσει πρώτα από τον έλεγχο της Επιτροπής. Οι βασικές γραμμές του σχεδιασμού της κυβέρνησης για την εστίαση αφορούν κυρίως περισσότερα τραπεζάκια έξω χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών, μείωση των δημοτικών τελών για όσα καταστήματα δυνατούν για πρακτικούς λόγους να αυξήσουν τα τραπεζοκαθίσματα, τήρηση συγκεκριμένων αποστάσεων διαφορετικών για τα τραπέζια των 4 και τα τραπέζια των 2 ατόμων, τουλάχιστον δηλαδή 1 μέτρο και 60 εκατοστά, να επιτρέπεται η χρήση τμήματος του εσωτερικού χώρου στο μπροστά μέρος του καταστήματος, που θα θεωρηθεί ημιυπαίθριος εφόσον φύγει τζαμαρία, το βάθος που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σχετίζεται με το άνοιγμα του καταστήματος μπροστά, ώστε να διασφαλίζεται φυσικός αερισμός και φωτισμός, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, καθώς δεν θα επιτρέπεται κλιματισμός. Τα μέτρα θα είναι προσωρινά και θα ισχύσουν για συγκεκριμένο διάστημα, δηλαδή εν προκειμένου για τους θερινούς μήνες. Οι Δήμοι, χωρίς γραφειοκρατία από το Υπουργείο ή έγκριση από την Περιφέρεια, θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και θα έχουν την ευθύνη της εφαρμογής με ευελιξία του νέου προσωρινού πλαισίου. Οι Δήμοι εξάλλου θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν και κλείσιμο ορισμένων δρόμων, παραδείγματος χάρη από τις 8 το βράδυ, ώστε να τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και στο οδόστρωμα. Το άνοιγμα των χώρων εστίασης τέθηκε επιτάπητος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αρμόδιος για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Κέρτσος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου και οι Δήμαρχοι των δύο μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε: «Εφόσον συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπως έχουμε κινηθεί τον τελευταίο μήνα ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, το άνοιγμα της εστίασης με αυτές τις προϋποθέσεις την 1η Ιουνίου είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό». Δίνοντας επίσης και 5 βασικές κατευθύνσεις που αφορούν τη στήριξη των καταστημάτων της εστίασης. Ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το ζήτημα της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης. Εξαλλού αποτελεί κομβικό ορόσημο για την επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες να μπορούν να επαναλειτουργήσουν σεβόμενοι απόλυτα τις υγειονομικές υποδείξεις των ειδικών, αλλά μην βάζοντάς τους και τόσο αυστηρούς περιορισμούς που στο τέλος θα καταστήσει ανέφικτη την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχω μιλήσει με αρκετούς από εσάς και με τον Κώστα, τον Δήμαρχο της Αθήνας και με τους υπουργούς για το πώς θα μπορούμε μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις να δώσουμε επέκταση στους ανοιχτούς χώρους εστίασης, πάντα με κανόνες που θα σέβονται τα δικαιώματα των πεζών στους δημόσιους χώρους, αλλά δίνοντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα στους καταστηματάρχες να μπορούν να σερβίρουν περισσότερο έξω και πολύ λιγότερο μέσα, τηρώντας τις αποστάσεις που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Και θα πρέπει να καταλήξουμε επίσης και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Υγειονομική Επιτροπή στις υποδείξεις μας για τους κλειστούς ημιπαίθριους χώρους. Πάρα πολλά από τα εστιατόρια σήμερα μπορούν να είναι
σε κλειστό χώρο μένα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς τζάμια, και θα πρέπει να οριοθετήσουμε και τις προϋποθέσεις που μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Εφόσον συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπως έχουμε κινηθεί τον τελευταίο μήνα ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, το άνοιγμα της εστίασης με αυτές τις προϋποθέσεις την 1η Ιουνίου είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό.